ξαφνικά χαλαρώνω όσο πιο πολύ μπορώ. Παίρνω μερικές αργές, βαθιές αναπνοές. Ρίχνω τους παλμούς και εστιάζομαι. Χαλάρωση του σώματός μου, ώστε να μην γίνεται εμπόδιο και να φύγω από τις εξωτερικές αισθήσεις για να κάνω καλύτερη άσκηση με τον διαλογισμό. Χαλαρώνει όλο το σώμα μου. Νιώθω να κρέμονται οι μυς μου. Νιώθω σαν να λιώνω, αφήνοντας κάθε μη και κάθε πλευρά του σώματός μου να έρθει να κάτσει εκεί που θέλει, ώστε να μπορεί να χαλαρώσει και να αρχίσει να μετακινείται η ενέργεια μέσα, χωρίς να αρχίσει να χτυπάει δεξιά και αριστερά, φέρνοντάς μου φαγούρες, τικ, εξάψεις και τα λοιπά. Παίρνω μια βαθιά αναπνοή και γεμίζω τον εαυτό μου με οξυγόνο και αρχίζω και εστιάζομαι στο κέντρο των φρυδιών μου. Ξεκινάω να οραματίζομαι ένα τρίγωνο, ένα χρυσό τρίγωνο σε μαύρο φόντο. Και αυτό το τρίγωνο νιώθω ότι μπορώ να είμαι κι εγώ σε αυτό το δωμάτιο, σε αυτό το χώρο, και όπως το βλέπω να το τοποθετήσω, θα λέγαμε, σε μια οριζόντια κατάσταση, σαν να είναι στο πάτωμα. Αφού το τοποθετώ στο πάτωμα, προσπαθώ χωρίς να βάλω κανένα χέρι, απλά με τη φαντασία μου, από δυσδιάστατο να μπορέσω να του δώσω μια τρισδιάστατη μορφή. Αυτόματα το τρίγωνο, όπως είναι κάτω σε δυσδιάστατη μορφή, νιώθω να μεγαλώνει σε ύψος μία μύτη που ξεκινάει από το κέντρο του. Και βλέπω να αρχίζει και να υψώνεται σε τέτοιο ύψος όσο οι πλευρές του τριγώνου, δημιουργώντας ένα ωραίο τετράπλευρο. Βλέπω λοιπόν τώρα το δυσδιάστατο τρίγωνο να έχει πάρει μία όψη 3D. Το σηκώνω πιο πάνω με τη φαντασία μου και αρχίζω και το περιστρέφω σε όποια κατεύθυνση θέλετε και το εξετάζω. Βλέπω τις 4 γωνίες του και ή μπορώ εγώ να γυρίζω γύρω από το τετράπλευρο ή το γυρίζω αυτό μπροστά στα μάτια μου. Βοηθάει να μπορώ να χρωματίσω τη μία πλευρά κόκκινη, την άλλη πλευρά μπλε, την άλλη πλευρά
κίτρινη. Και την άλλη πλευρά πράσινη. Ας το οραματιστούμε λίγο. Και κάθε φορά που το γυρνάμε να βλέπουμε και τη μία πλευρά. Τώρα θα μπούμε να δούμε, θα λέγαμε, την τέταρτη διάσταση. Και θα δούμε έτσι όπως είναι το τρίγωνο μπροστά μας, που μας δείχνει τη μία πλευρά του τετράπλευρου, παραδείγματος χάρη την μπλε. Να μπούμε μέσα και να δούμε ένα μπλε τετράπλευρο, όπου η μία πλευρά είναι αυτή που μπήκαμε εμείς μέσα και βλέπουμε μέσα στο τρίγωνο, το 3D, από τη μία πλευρά να υπάρχει μέσα ένα άλλο, θα λέγαμε 3D, μπλε, όπως η μπλε πλευρά που μπήκαμε. Βγαίνοντας από την μπλε αυτή πλευρά που μπήκαμε, γυρίζουμε το 3D τετράπλευρο στην πλευρά την κόκκινη. Μπαίνουμε μέσα και βλέπουμε ένα κόκκινο τετράπλευρο, που είναι ακριβώς στο ίδιο μέγεθος με το κανονικό, το εξωτερικό τετράπλευρο, και έχει το ίδιο μέγεθος με το εσωτερικό μπλε τετράπλευρο, αλλά σε διαφορετικές διαστάσεις. Και ξέρω ότι συνυπάρχουν και το μπλε και το κόκκινο μέχρι στιγμής. Βγαίνω έξω και αρχίζω και πάω στην κίτρινη πλευρά. Μπαίνω από αυτή την κίτρινη πλευρά, από αυτό το κίτρινο τρίγωνο που είναι μία πλευρά, και αρχίζω και εισχωρώ μέσα και βλέπω ότι υπάρχει το εσωτερικό κίτρινο τετράπλευρο στις διαστάσεις τις ίδιες με το εξωτερικό, το 3D, αλλά σε διαφορετική διάσταση με το μπλε και το κόκκινο. Βγαίνω έξω και γυρίζω το τετράπλευρο στην πλευρά που είναι η πράσινη πλευρά του. Το πράσινο τρίγωνο, η πράσινη πύλη. Και μπαίνω μέσα και βλέπω το εσωτερικό ότι είναι ένα πράσινο καινούριο, σε άλλη διάσταση, τετράπλευρο, όπου υπάρχουν και τα τέσσερα μέσα σε μια διαφορετική κατάσταση, σε μια διαφορετική διάσταση, που η μία επικοινωνεί με την άλλη, αλλά καμία δεν συγκρούεται με την άλλη. Και αυτό το μέγεθος του πράσινου τετράπλευρου βλέπω ότι είναι ακριβώς όπως τα άλλα, στον ίδιο χώρο, σε διαφορετικό χρόνο, ή αν θέλουμε μπορούμε να πούμε σε διαφορετικό χώρο χρόνο, αλλά μέσα στο χώρο χρόνο που εμπεριέχεται στο εσωτερικό του τριγώνου με τα τέσσερα χρώματα στις πλευρές του. Βγαίνω έξω και ξαναβλέπω μπροστά μου το τετράεδρο με τα τέσσερα χρώματα σε κάθε πλευρά. Και απ' έξω αρχίζω και θυμάμαι και φτιάχνω στο όραμά μου, όσο μπορεί ο καθένας
από τις 4 πύλες πλευρές διαφορετικών χρωμάτων που έχει για να μας βοηθήσει στον οραματισμό, ότι μέσα εμπεριέχονται και τα 4 τετράπλευρα. Άρα θα λέγαμε 4 τετράπλευρα με 4 πλευρές το καθένα μας κάνει τον αριθμό 16. Και το 4 του εξωτερικού φτάνουμε τις 20 πλευρές. Δείτε πως από τις 4 πλευρές περάσαμε στη διάσταση εκείνη που μπορεί να χωρέσει 20 απόψεις, 20 πραγματικότητες. Και θέλω τώρα από τις 20 πραγματικότητες να καταλάβετε ότι είναι 20 πραγματικότητες που εμείς μπορούμε να ζούμε μέσα σε εκείνη τη διάσταση. Και θέλω μετά να βγούμε απ' έξω και να δούμε απλά την τρισδιάστατη μορφή και να καταλάβουμε τις 4 πραγματικότητες που τώρα εδώ στον κόσμο αυτό ζούμε μέσα. Ύψος, μήκος, πλάτος, χρόνος. Και κάνω μέσα μου τη συνάφεια και τη σύνδεση. Και αρχίζω και καταλαβαίνω πλέον τι σημαίνει να περνάω στην πέμπτη διάσταση. Και μετά αρχίζω και βλέπω το τρίγωνο σε δυσδιάστατη μορφή. Πάλι στο πάτωμα. Και μέσα μου έχουν μείνει όλες οι προηγούμενες κινήσεις εκδήλωσης του σχήματος αυτού. Έτσι προχωράμε και μετά υπόλοιπα γεωμετρικά σχήματα με το τετράγωνο και με το κύκλο.